Πες τα κόμπη την καραμπίνα σαν πίσω σπίτι σου. Με χτύπησε ζύγιο. Καθή κουβιλιά δεν την γνωρίζεις. Με βάραγε. Πες μου μια φορά, μια φορά που να κάτσα πάνω από ένα μήνα μου στο σπίτι. Είχε κολλήσει από πίσω σου όπου πήγαινες. Ένα άμα δεν με βλέπε. Για αλλού σου έχουμε καμία αποκλείεται αυτό το πράγμα. Μέσα στα μάτια σου βλέπω το κύμα που σκάει στα κρογιάλι. Σαν νεράιδα σε όνειρο δυο λέξεις μου λες μαγικές. Και ξαφνικά όλα γύρω μου χάνονται. Είσαι φως που δεν αφήνει σκιές. Κράτησέ με σφιχτά, μη σε χάσω για πάντα, φοβάμαι. Μια ζωή στο αντίθετο ρεύμα προσπαθώ να σε φτάσω. Σαν δυνάμω γλιστράς μου ξεφεύγεις, για ενοχές μου μιλάς. Κι αν τις νύχτες το αγγίγμα σου δεν γνώριζα, το μυαλό μου τώρα πια κυβερνάς. Κράτησέ με σφιχτά, μη σε χάσω για πάντα, φοβάμαι. Μη προσπαθείς απόψε να μου πεις κουβέντες ενοχής, μόνο απλά κράτησε με τρυφερά, ταξίδεψε με. Μη προσπαθείς απόψε να μου πεις κουβέντες ενοχής, μόνο απλά κράτησε με τρυφερά, ταξίδεψε με. Καλησπέρα. Κάνουμε μια νέα αρχή και σήμερα εδώ στο Star Channel με μια εκπομπή που ασχολείται με τρυφερές προσωπικές ιστορίες. Καλεσμένη σήμερα είναι η κυρία Χριστίνα Νομικού. Χριστίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πες μου, γιατί έχεις έρθει εδώ σήμερα. Έχω έρθει εδώ πέρα γιατί με έχει απειλήσει ο άντρας μου με την καραμπίνα ότι θα με σκοτώσει. Αυτή τη στιγμή με τον άντρα σου ζεις στο ίδιο σπίτι? Όχι, είμαστε χωρισμένοι. Μένει στη μάνα του και εγώ μένω στη μάνα μου. Έχετε πάρει διαζύγιο ή είστε απλώς σε διάσταση? Σε διάσταση μένουμε. Θέλεις να πάρουμε λιγάκι την ιστορία από την αρχή? Ναι. Πες μου. Λοιπόν, τον άντρα μου τον είχα ρωρίσει σε ένα λεωφορείο. Με μια φίλη μου πήγαιναμε κάπου να πιούμε έναν καφέ και τον ήξερε η φίλη μου, εγώ δεν τον ήξερα καν. Και μου μίλησε ο πρώην ο άντρας μου, εγώ δεν του έδινα σημασία, είχα κάτω το κεφάλι μου, το είχα σκύψει. Μετά από εκεί και πέρα δεν τον είδα. Μια μέρα πάλι πάμε σε μια καφετέρια που κάνανε πάρτι με μια παρέα άλλη εγώ και το βρήκα εκεί πέρα. Τα είχε με μια κοπέλα και εκεί πέρα το ρώτησα και είχε βάλει στοίχημα με ένα άλλο παιδί ότι θα τα φτιάξει με μένα και έλεγε το άλλο το παιδί όχι, δεν μπορείς να την καταφέρεις και κάτι τέτοια και λέει όχι, εγώ θα βάλω στοίχημα. Τα χάλασε με τη δικιά του και βάλουν το στοίχημα να τα φτιάξουν με μένα. Εγώ μετά το μάθα αυτό. Mm-hmm. Όταν τα φτιάξαμε και αυτά, τα πηγαίναμε μια χαρά, ξέρω εγώ. Πες μου το μικρό το όνομα. Μιχάλη. Με το Μιχάλη. Ναι. Τι αισθανόσου για το Μιχάλη? Γιατί μου λες ότι έκανες δεσμό μαζί του. Ναι. Στην αρχή, ναι, απλώς λίγο έτσι μια συμπάθεια ένιωθα. Ναι, και αυτός πήγαινε για το στοίχημα, για πλάκα μαζί μου να τα φτιάξει. Αντά από όλα αυτά, μετά σιγά σιγά το συμπάθησα πιο πολύ. Μετά όταν βγαίναμε να πάμε για έναν καφέ να πιούμε, εκεί που καθόμουν με έβριζε. Κοιτάζανε μια άλλη παρέα εμένα και χωρίς να τους ξέρω εγώ, με έβριζε. Γιατί κοιτάς, λέει, εκεί πέρα? Εγώ του λέω, κοιτάω, είσαι τρελός, έτσι ακριβώς. Με βάραγε. Μια μέρα πάλι είχαμε πάει σε μια άλλη καφετέρια. Ήταν μια παρέα σε άλλο τραπέζι, δεν τους ήξερα εγώ καν. Και με κοιτάζανε. Και μου λέει τώρα άντρας, μου λέει, γιατί κάνεις εσύ καμάκι, μου λες αυτούς? Λέω, δεν κάνω τίποτα. Αυτοί με κοιτάζουν. Λέω, μάτια είναι, μπορούν να κοιτάνε. Με βγάζει έξω και μου είχε ανοίξει το κεφάλι μου. Με το ξύλο. Εγώ από το φόβο μου, γιατί κάπου με αυτόν τον άνθρωπο, κάπου φοβήθηκα. Ήθελα να ξεφύγω, αλλά φοβόμουν να του πω, θέλω να χωρίσουμε, θέλω να φύγω. Το φόβο μου. Και έμενα μαζί του. Πόσο καιρό γίνονταν αυτά τα πράγματα? Χρόνια πριν, δεν ήμασταν παντρεμένοι, σου λέω. Ναι, από... πόσο διάστημα, δηλαδή, ήταν πριν το γάμο σου? Ήταν 2 χρόνια. 2 χρόνια ολόκληρα. Ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος έχει έρθει μαζί σου από στοίχημα.
Δηλαδή τη ουσία δεν έχει αισθήματα. Ναι. Μετά το μαθαίνω αυτό το πράγμα, όταν με χτύπησε όμως και πήγα σπίτι μου, πήγα και το έκανα μήνες στην αστυνομία, χωρίς να φταίω. Mm. Δεν πήγε κανένας. Δεν πήγε ο άντρας μου, τον καλέσανε στην αστυνομία και δεν πήγε. Και σηκώθηκα και έφυγα εγώ. Πήγα στην αστυνομία και σηκώθηκα και έφυγα, δεν ήρθε. Μετά από τα πολλά αυτά με ενοχλούσε αυτός ο κύριος, ο πρώην ο άντρας. Έβγαινα, ξέρω, καμιά φορά με μια παρέα από πίσω μου. Να τα φτιάξουμε, σ' αγαπάω, αυτό το πράγμα μου λέει. Κάπου κι εγώ τον είχα πιστέψει, αυτόν τον άνθρωπο. Εντάξει, λέω, κάπου είχα κολλήσει κι εγώ με αυτόν, ναι. Τα φτιάξαμε πάλι. Κάθε φορά που γύριζε πίσω υποσχόταν ότι δεν πρόκειται να σε ξαναχτυπήσει. Ναι, ναι, ναι. Όχι, λέει, θα στρώσω, δεν θα σε πειράξω άλλη φορά που τα είχαμε πριν να παντρευτούμε. Λέω κι εγώ, εντάξει, θα στρώσει. Αυτό γινόταν, τσακωνόμασταν, είχαμε δώσει γιατί είχα μείνει έγκυος και εγώ δεν ήθελα να παντρευτώ. Και το μαθαίνουν οι δικοί μου, δεν ξέρω πώς το μάθανε. Τους πήγα, ήμασταν στην κουζίνα, του λέω μπαμπά, λέω μαμά, θέλω να πάω να ρίξω το μωρό. Γιατί μου λέει, γιατί λέω δεν στρώνει αυτός ο άνθρωπος και να παντρευτούμε, δεν θα στρώσει. Όχι, μου λέει, θα το παντρευτείς. Δηλαδή κάπου με πιέσανε και οι δικοί μου. Τι να κάνω, δεν μπορούσα να πω όχι, το παντρεύτηκα. Από τα πολλά αυτά που πήγα στην εκκλησία, ασία μου, έλεγα 100 φορές να σπάσω το πόδι μου παρά να μπω μέσα στην εκκλησία. Δεν ήθελα να το παντρευτώ αυτόν τον άνθρωπο. Καμιά φορά έγινε αυτός ο γάμος, ένα διάστημα, όλα ωραία, καλά. Αυτά. Μετά μου έκανε ιστορίες. Έφευγε, πήγαινε κάτω στη μάνα του, μου ερχόταν μεθυσμένος. Με έβριζε, αυτός δεν τρογόταν αυτός ο άνθρωπος. Από τα πολλά αυτά πάλι τα ίδια, δεν πήγαινε στη δουλειά, πήγαινε στη μάνα του, ερχόταν μεθυσμένος, ιστορίες. Συνέχισε να σε χτυπάει όμως. Ναι, καμιά φορά, δηλαδή. Κάπου με βάραγε, κάπου δεν με βάραγε, κάπου εκεί που καθόμασταν με έβριζε. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος ήθελε συνέχεια στο κρεβάτι, να σου πω και καθαρά, γιατί ούτε ζώνα ήμουνα. Ήθελε συνέχεια ο άνθρωπος να κάνει τη δουλειά του. Και του λέω, ρε Μιχάλη, του λέω, άνθρωπος είμαι, εγώ δεν είμαι ζώο, του λέω, εντάξει. Δεν μπορώ, του λέω, εγώ συνέχεια, επειδή στο θες εσύ να κάνεις τη δουλειά σου ή το κέφι σου. Και επειδή στο έλεγα αυτό, με το ζόρι, έκανε τη δουλειά του. Σε βίαζε δηλαδή. Ναι, που δεν ήθελα εγώ, έκανε τη δουλειά του αυτός. Κατάλαβες, γίνοντανε. Λοιπόν, όμως ο κερατάς, να σου το πω και έτσι, γιατί το παιδί μου μου το έχει κάνει, μου έχει πάθει σοκ εμένα η κόρη μου. 5 χρονών. Με βάραγε μπροστά στο παιδί μου και αυτό έχει πάθει φοβία. Αυτός πήγαινε στη δουλειά, έβρισκε σε διάφορες δουλειές ή σε εργοστάσιο ή αυτά. Πήγαινε στη δουλειά, σε μερικές μέρες πάλι έφευγε. Δεν πήγαινε στη δουλειά, όλο το διώχνανε. Όταν μέναμε στο Ζεφύρι και μετά έκανα και το γιο μου το Γεωργάκη, ο πατέρας μου είχε νοικιάσει το σπίτι μας κάτω. Η γύφτης έχει μια κόρη 15 χρονών. Ερχόταν, ξέρω εγώ, με βοήθαγε καμιά φορά γιατί είχα το μωρό, ήθελα να κάνω μια δουλειά, δεν μπορούσε. Την παρακαλούσα εγώ λίγο, ανθρώπινα μας, όχι ζώα. Της λέω, Γιαννούλα τη λένε. Της λέω, Γιαννούλα, σε παρακαλώ, λέω, κράτα λίγο το παιδί, να κάνω ή να μαγειρέψω ή να κάνω τις δουλειές μου. Από εκεί όμως, κάτι είχε πάρει το αυτί μου, κάτι δεν τα πήγαινα καλά και με τον άντρα μου. Και όλο η μικρή έρχονταν μέσα. Και τον άντρα μου τον είχε ρώσει από μένα. Και πήγαινε όλο κοντά. Σε μια φάση όταν έβγαινα εγώ, ξέρω εγώ, να πάω ή στην κουζίνα, να κάνω κάτι ή να κάνω έναν καφέ, πηγαίνανε κοντά-κοντά, δεν ξέρω τι κάνανε και όταν δεν ήμουν εγώ. Όταν έβγαινα από την κουζίνα, τραβιόταν ο άντρας μου. Αν τα πω, πάω πάλι μια φάση μέσα και είχε σκύψει. Πήγε να τη φιλήσει ο άντρας μου και τραβήθηκε, έβγαλε το κεφάλι της. Έτσι όπως είναι ο τείχος, ήταν μαζί, κεφάλι με κεφάλι. Γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή ουσιαστικά μου λες αυτή τη στιγμή ότι πιστεύεις ότι σε απατούσε μέσα στο σπίτι σας. Ναι, εντάξει, δεν τα πηγαίναμε καλά μαζί. Εγώ τον κράτησα για αυτά τα δύο παιδιά. Και τι έκανες, γιατί δεν του είπες φύγει αυτή τη στιγμή από το σπίτι. Του είπα να φύγει. Άκου να δεις τι έγινε, Σία μου. Από τα πολλά αυτά, την πιάνω αυτή. Της λέω, Γιαννούλα, ναι, τον άντρα μου, της λέω, κάτι τρέχει. Μου λέει όχι. Της λέω, άστο το όχι, της λέω. Λοιπόν, σε παρακαλώ, της λέω, φύγε από το σπίτι μου.
Θέλεις, λέω, να κάνεις τίποτα με τον άντρα μου. Εγώ δεν τα πάω καλά με τον άντρα μου, έτσι και αλλιώς θα χωρίσω. Δεν γίνεται, δεν πάει άλλο. Με το ξύλο, με αυτό, με τις βρισιές. Ψάχεται, μου λέει, όχι, μου λέει, δεν έχω τίποτα. Εντάξει, λέω. Το άφησα έτσι λίγο να δω πού θα το πάνε, θεία μου. Κατά πολλά, μια μέρα της λέω, ήταν βράδυ, 10 η ώρα. Πήγαν απλώς κάτι ρούχα στην ταράτσα. Ήταν και ο άντρας μου κάτι. Της λέω, Γιαννούλα, κράτα λίγο το μωρό, λέω. Πρόσεχε λίγο το μωρό στην κούνια που κοιμάται, μην πάθει τίποτα. Μου λέει, εντάξει, πάω εγώ απάνω. Ακούω ησυχία. Λέω, κάτι γίνεται μέσα. Και ακούω ένα σκαμπύλι, μέχρι έξω, ένα μπαμ. Λέω, πρέπει να έχει γίνει κάτι μέσα. Ή σκαμπύλι θα έφαγε ή θα το πλάκωσε λίγο στο ξύλο. Μπαίνω μέσα και λέω τον άντρα μου να κρατάει έτσι το πρόσωπο. Όρθιος και να κρατάει το πρόσωπο. Την αγκάλιασε ο άντρας μου την πιτσίρικα και του έδωσε σκαμπύλι αυτή. Έτσι πως το είδα, τρελάθηκα κάπου, δεν μπορούσα άλλο. Καλά του λέω, δεν ντρέπεσαι λίγο. Μέσα εδώ λέω στο σπίτι και από πάνω από το παιδί. Ήθελες λέω να κάνεις κάτι. Ε? Φύγε του λέω, εξαφανίσου. Δεν μπορώ άλλο του λέω. Δεν με ενδιαφέρει, αυτό το είπα σιά μου. Δεν με ενδιαφέρει του λέω. Θες να πας με άλλη. Πήγαινε δικαίωμά σου. Εγώ το ξύλο δεν το αντέχω. Την πείνα δεν το αντέχω. Εντάξει του λέω. Και πετάγεται και μου λέει έτσι όπως είναι, κρατάει το πρόσωπο, μου λέει γιατί είδες τίποτα. Λέω δεν ήξερα, λέω να σε δω, να την βάζεις και στο κρεβάτι, να κάνετε τη δουλειά σας. Λοιπόν του λέω σήκω φύγε τώρα, μη γίνει εδώ τη τρελή. Δεν έφευγε ο κύριος, πάω να βγω, μου λέει πού πας. Λέω πάω λίγο έξω, λέω να πάρω λίγο αέρα. Όχι μου λέει θα κάτσεις εδώ. Του λέω Μιχάλη μην ψάχνεις φασαρίες. Όχι μου λέει θα κάτσεις εδώ, έτσι γουστάρω εγώ. Του λέω και εγώ δεν θέλω να κάτσω εδώ. Θέλω να βγω έξω. Όχι μου. Και με πιάνει έτσι. Πάω να γυρίσω κοπελιά. Να βγω έξω και με πιάνει από εδώ και με σούρνει κάτω. Μπροστά σε αυτήν εκεί. Μπροστά στην κόμενά του. Γιατί είχανε κάτι. Δεν μπορεί να μην είχανε. Όταν με μπλακώνει μένα στο ξύλο. Να φωνάζω τη μάνα μου, να φωνάζω βοήθεια. Να κλαίω από τους πόνους. Και να κάθεται αυτή έτσι στην καρέκλα και να μην συμβαίνει τίποτα. Κάτι έπρεπε να. Κάτι τα είχαν. Όταν τη ρώτησα εγώ, μου λέει αυτή η πιτσιρίκα, μου λέει αγαπάω τον άντρα σου. Στο ομολόγησε αυτό η ίδια. Ναι, 15 χρόνια. Λέω αγαπάς τον άντρα μου. Μου λέει ναι. Πάρ' τον εσύ λέω. Άμα θες λέω τον άντρα μου, εγώ θα χωρίσω. Πάρ' τον, αλλά εξαφανίστηκε λέω από εδώ. Μη μου κάνετε άλλο τη ζωή μου δύσκολη. Ο άντρα τι σου είπε για όλα αυτά. Όχι, δεν πήγε να του πει ότι αυτή η κοπέλα παραδέχτηκε ότι έχετε δεσμό και τη αγαπάει. Τίποτα μου λέει δεν είχα τίποτα με την κοπέλα. Μετά τους πιάνω, είχε χωρίσαμε, του λέω φύγε, εξαφανίσου, δεν αντέχω άλλο το ξύλο. Έφυγε, πήγε στη μάνα του, είχε πάει στη μάνα του και τον παίρνω τηλέφωνο. Και του λέω Μιχάλη μην κατέβεις κάτω, του λέω τελειώσαμε εδώ πέρα. Τέρμα του λέω, χωρίζουμε. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Επειδή στην αρχή όταν σε ρώτησα γιατί έχεις έρθει εδώ σήμερα, μου είπες ότι φοβάσαι ότι αυτός ο άνθρωπος σου απειλεί τη ζωή και ότι μάλιστα σε έχει απειλήσει και με καραμπίνα. Ναι, όταν με χτύπησε δεν μίλαγα. Και είχε φέρει ένα όπλο σπίτι μου, καραμπίνα ήταν, δεν θυμάμαι τώρα τι, και μου λέει έχω μέσα το όπλο. Θα σε σκοτώσω, μου λέει, θα το βγάλω, μου λέει και θα σε σκοτώσω. Λέω και εγώ, πήγαινε, λέω να βγάλεις το όπλο του, λέω να με σκοτώσει να δούμε τι θα καταλάβεις, άμα είσαι άνθρωπος, μπροστά στα παιδιά σου, του λέω. Πάει να βγάλει το όπλο, το βγάζει το όπλο και μου λέει, το κοιτάς, μου λέει, θα σε σκοτώσω. Κάνε το, του λέω. Δηλαδή με είχε φέρει τόσο πολύ. Του λέω, θες να με σκοτώσεις. Σε σημάδευε με το όπλο. Ναι, από μακριά. Του λέω και εγώ, κάνε το. Έτσι κι αλλιώς λέω, τη ζωή μου, μου λέει, του λέω, μου την έχεις χαλάσει. Από τότε λέω, που σε πήρα, η ζωή μου τελείωσε λέω με σένα. Μια χαρά ήμουν λέω πριν να σε ρωτήσω. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλώς ο Μιχάλης. Σήμερα, γεια μου. Καλά. Όμορφα. Ναι. Είσαι ο Μιχάλης. Ναι, είναι ο Μιχάλης. Πέρασε να καθίσεις. Γεια σας. Γεια σου. Ήρθα εγώ με την καραμπίνα σαν πει στο σπίτι σου. Δεν θυμάσαι. Με τη Γιαννούλα όταν με πλάκωσε στο ξύλο, Μιχάλη. Με πλάκωσε εγώ στο ξύλο με τη Γιαννούλα. Δεν με πλάκωσε με τη Γιαννούλα. Εγώ. Στο ξύλο με τη Γιαννούλα. Εσύ δεν του είχε στο σπίτι σου μέσα τη Γιαννούλα να πει τον άτομο Μανώλη. Μιχάλη, όταν. Και ο Μανώλη. Με τον Μανώλη, το φίλο τη. Που σε ρηγνώ τα Μέναμε στο Ζεφύρι. Μέναμε στο Ζεφύρι. Πώ έκατσε στο Ζεφύρι, τρει μέρε. Μέναμε στο Ζεφύρι, ρε. Μέναμε στο Ζεφύρι τρει μέρε ακριβώ. Τι έγινε τόσο. Με χτύπησε δε ή όχι. Ήταν η. Γιατί ήσουν στο σπίτι να σε χτυπήσω. Μια σπουδαία σου ήσουν. Μια από δεν ήμουν σπίτι. Μιχάλη, έλα να καθίσει και θα τα πούμε. Πού είναι ότι τα είχατε κάτι έγινε όταν έγινε. Κοίτα, γυναίκα, τι να κάνω, ρε. Η κατοικόμενα ακόμη στο σπίτι σου.
Και θα, τι ήθελα να κάνω, έτσι. Δεν έφαγε στο σκαμπίλι. Για όταν μια γυναίκα παντρεμένη εδώ πέρα, τι θα κάνω. Δεν έφαγε στο σκαμπίλι. Κάθισε και θα τα πούμε όλα. Σε μαντέ. Άντε, τι άντε. Τι άντε. Τα δικά σου τα είπες. Ποια δικά. Τα δικά σου, αυτά που έκανες εσύ. Τι έκανα εγώ. Αυτά που έκανα τον κύριο παντρευτήκαμε και τότε. Τι έκανα. Για πες μου εσύ τι έκανες, τι να μου πεις. Στα μπουζούκια που έφυγε στο κορίτσι να μου στο σπίτι πήγε στα μπουζούκια με τους γκόμενους. Ποιος γκόμενους. Τίποτα μανάρι μου. Ποιος γκόμενους. Για πες μου. Τίποτα. Μήπως την γνωρίζεις την κυρία. Ποια. Την κυρία αυτή την γνωρίζεις. Μαζί με την τούλα και αυτή που φιλιέται την γνωρίζεις. Την τούλα, ναι. Και αυτή που φιλιέται δίπλα ποια είναι. Εγώ είμαι. Θυμάσαι ποιο είχαμε εδώ. Είχαμε την κόρη μας. Ναι. Δηλαδή είχα γκόμενο το. Ήμασταν μαζί. Όχι μανάρι μου, για κοιτάξτε εδώ. Είχε γκόμενο. Τι τώρα, Μιχάλη. Είχε γκόμενο. Εντάξει. Και ούτε είναι εγκομενός μου. Απλώς κάνω μια πλάκα με την τούλα. Α, τέτοια ναι, πλάκα. Εντάξει. Τέτοια πλάκα. Ναι, εσύ να τα έπιασα, δεν μου λες με τη Γιαννούλα. Για φέρε μου, μια φωτογραφία δικιά μου. Το σκαμπίνι γιατί το φάγες, ρε. Από τη Γιαννούλα. Για πλάκα και εγώ, ρε παιδί μου. Για πλάκα το φάγες. Ναι, την είχα αγκαλιά να πούμε και με βάλα. Για να πέρασε για μαζούχα να πούμε. Δεν σε έπιασα με τη Γιαννούλα, αν την πιάσα αγκαλιά και φάγες στο σκαμπίνι. Έπιασε τη Γιαννούλα. Μήπως εμάς μισαβείς το παιδί να πούμε στην κούνια και πήγε το πιάνει η Γιαννούλα και τον τάδευε. Εσύ από και πήγα να πάρω το παιδί αυτήν την αγκαλιά στη Γιαννούλα, για σου είπα να μου τις χαίρομαι. Και το σκαμπίλι γιατί το έφαγε. Γιατί το έφαγα το σκαμπίλι, πού έφαγα σκαμπίλι. Δεν έφαγε σκαμπίλι. Και έφυγε κάτω έξω με κλάματα, έφαγα σκαμπίλι. Εσύ δεν σκέφτηκε τρία παιδιά που βγήκαν στον κόσμο. Εγώ δεν τα σκέφτηκα. Δεν σκέφτηκε να πούμε να πει ότι ξέρει κάτι έχω έναν άντρα να σμίξουμε, να μεγαλώσουμε. Με βάραγε. Και θα πει θα σε βρίσκω και από πάνω. Με βάραγε. Πού σε βάρεσα, γιατί. Δεν με βάραγε, δεν με κάνει. Μια φορά που σε βάρεσα ήταν πώ τα χωρισμένη. Και μια φορά όταν μου πέταξε το κορίτσι πάνω στο καστοδίμα, ότι μια που σε βάζει λόγια η μάνα σου. Η μάνα μου δεν μου έβαζε λόγια. Και πήραμε τα πράγματά μου. Η μάνα μου δεν μου έβαζε λόγια. Και την έσυ μάνα σου εσύ τα φταίει όλα. Ναι. Τι τα πει, δεν τα πει. Το είπα. Μιχάλη, να σου πω κάτι. Επειδή αυτή η κοπέλα μα λέει ότι απειλείται η ζωή τη από σένα, φοβάται, σε φοβάται και μάλιστα μα είπε ότι την απειλήσει με μια καραμπίνα που θα τη σκοτώσει. Έχει καταλάβει ότι αυτή είναι σοβαρή καταγγελία. Όχι, δεν το έχω καταλάβει. Έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Γιατί δεν έχει συμβεί. Πέρα μου ένα παιδί που να μου έχει δει με την καραμπίνα. Γιατί δεν μπορεί, κόσμο υπάρχει. Κόσμο μπορεί να βγαίνει μέσα στο σπίτι τη. Εντάξει, δεν μπαίνει ένα σχεδίο μέσα στο σπίτι τη. Χιλιάδε κόσμο μπαίνει. Εντάξει, δεν θα με έχει δει ένα. Κοίταξε, μπορεί τη δεδομένη στιγμή να μην σε έχει δει. Εγώ από σένα θέλω απάντηση. Όσο ήμασταν μαζί, δεν είχα την καραμπίνα μέσα στο σπίτι. Δεν είχα την καραμπίνα μέσα στο σπίτι. Για ποιο λόγο την είσαι κυνηγό. Δηλαδή, δεν την έχει χρησιμοποιήσει ποτέ για να απειλήσει την. Όχι, με καμία δύναμη. Με καμία δύναμη. Το πάθημα είναι μάθημα το πάθημα. Μια φορά είδα το σκηνικό με τον αδερφό μου. Εντάξει, ήδη το έχω ζήσει. Και αυτά δεν θέλω να τα ξαναζήσω πάλι. Τι εννοεί, ποιο είναι. Κάτι, ένα πάθημα. Είναι αδερφό μου στη φυλακή. Έχει σκοτώσει κάποιον άνθρωπο. Άθελα. Κατάλαβε. Ήδη το πάτησα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τα ίδια πάνω να κάνω κι εγώ. Θα πάω κλεισόκο στα 32 μου χρόνια μέσα στη φυλακή, για ποιο είναι ο λόγο. Για τη γυναίκα μου, για να πούνε τα παιδιά μου αύριο μεθαύριο να μεγαλώσουν, να πούνε μπράβο, ρε πατέρα, καλά κάνει. Θέλει να σου πω κάτι όμω. Αυτή τη στιγμή μα περιγράφει, άκουσε με ένα λεπτό. Το μόνο που θέλω μας εγώ είναι. Μα περιγράφει, άκουσε με ένα λεπτό. Μα περιγράφει μια ζωή κόλαση. Τη χτυπούσε προτού παντρευτείτε. Τη χτυπούσε αφού παντρευτήκατε. Έπινε, μεθούσε, την έβριζε. Ό,τι μου είπε, σου λέω. Όλα αυτά ρε Χριστίνα, έπινα. Ρε Μιχάλη, δεν έπινα. Εγώ ήμουν πιωμένο στο σπίτι και σε έβριζα. Γιατί όταν έφευγε, όταν πήγε στη μαμά, που μου έλεγε πάω στη μαμά. Εγώ ήμουν πιωμένο στο σπίτι. Ήρχόσουν πιωμένο στο σπίτι. Πού εγώ ήμουν πιωμένο στο σπίτι. Πάλι ψέματα. Κάνε μου μια φορά που φάγαμε μαζί ένα μεσημέρι μαζί στο σπίτι. Τι να φάμε. Γιατί δεν να κάτσουμε να φάμε. Πόσες φορές. Δούλεψε. Κάνε μου μια φορά που να. Δεν μου λες να φτιάξει το σπίτι. Δεν δούλευα, το λέω. Δεν δούλευα. Δεν δούλευα, το λέω. Θέλει να σε ρωτήσω ένα πράγμα. Επειδή έδειχνε φωτογραφίε και επειδή ισχυρίζει ότι τον απατούσε, μπορεί να μου δώσει την αιτιολογία σε αυτό. Τίποτα, τι να σου δώσει. Με αυτόν τον άνθρωπο που. Με αυτή την κοπέλα που είχαμε βγει σε αυτό το κέντρο, δεν είχε γίνει τίποτα. Απλώς αυτή η κοπέλα μου λέει: Χριστίνα, μου λέει να κάνω μια πλάκα. Τη λέω: Και εγώ τι πλάκα, ρε Τούλα. Μου λέει μια πλάκα. Τη λέω: Τι μαρκέ. Συγγνώμη, λέω: Είμαστε τώρα σωστά. Λέω: Αυτό δεν το ξέρω καν. Τότε ήσουν χωρισμένοι με τον Μιχάλη. Ναι. Σε διάσταση είμαστε. Σε διάσταση, έτσι όπως είμαστε τώρα με τον Μιχάλη. Όπως είπατε, εντάξει. Απλώς με αυτόν τον άνθρωπο δεν είχα τίποτα. Τίποτα δεν είχα με αυτόν τον άνθρωπο. Μόνο αυτό το φίλι που ήταν μέσα στο κέντρο. Τίποτα άλλο. Να ρωτήσω κάτι, πώς χωρίσατε. Επειδή την τελευταία μέρα που έφυγε από το σπίτι ο Μιχάλης δεν μου την έχει περιγράψει. Για ποιο λόγο τον έδιωξε οριστικά. Δεν τα πηγαίναμε καλά. Δεν τα πηγαίναμε καλά. Πιο οριστικά.
Πριν ένα μήνα που πάει μέσα να γεννήσει, στο κρεβάτι μαζί μας ήταν αγκαλιά. Και ορίστηκα. Δηλαδή δεν έχετε χωρίσει. Δεν είχαμε χωρίσει. Μέχρι πριν ένα μήνα. Μαζί αγκαλίτσα ήμασταν. Και τι έγινε και αυτόν τον ένα μήνα, είστε μακριά. Έρχεται εμάς στο σπίτι και μου λέει φύγε η μάνα μου. Τη μία φύγε γιατί είχε η πρόνοια. Περιμένω την πρόνοια, λέει, για να πάρω τα λεφτά, λέει και κάτι τέτοια. Ναι. Τι δεν να κάνω λες... εγώ δηλαδή, για πες μου, δεν ασχετείτε στη δικιά μου. Δεν μου λες ρε Μιχάλη, τόσα χρόνια στα παιδιά. Από το ξύλο που τους έχω ρίξει, έχω μαύρισει ακόμα και το τέλειο. Σε κάνει μια ανέλεγχο σοβαρή. Γιατί όλα ψέματα λέω, έτσι δεν με έχεις βαρέσει. Σου είπα μια φορά που δεν είχα μια παντρευτή. Μια φορά. Και μια που ήμασταν φορά... στο σπίτι που πέταξε το κορίτσι και πάω στο χαστό δίβανο. Που σου πάω το χαστό και τότε. Χριστίνα, επειδή αυτή η καταγγελία που κάνεις είναι πολύ σοβαρή και πρέπει να σου πω Μιχάλη ότι υπάρχουν και νόμοι και ότι αυτή η γυναίκα αν πράγματι απειλείται η ζωή της από σένα και μπορεί να το αποδείξει, υπάρχουν εισαγγελείς, υπάρχουν άνθρωποι στους οποίους μπορούμε να απευθυνθούμε και να προστατευτεί από σένα. Έχεις καταλάβει ότι το να έχεις χτυπήσει τη γυναίκα σου κοιτάξτε, και δεν σου λέω ότι το έχεις κάνει κοιτάξτε. Δεν είναι μόνο παράνομο ηθικά, δεν είναι κακό ηθικά. Είναι και παράνομο, είναι και ποινικό αδίκημα και πολλοί άνθρωποι έχουν πάει και φυλακή από αυτό. Να σου πω κάτι. Να δεις μια γυναίκα, γιατί ποιος είναι ο λόγος, θα την κρατήσεις πιο κοντά σου. Με συγχωρείτε, αν δω μια γυναίκα έτσι, θα την κρατήσω, πιο πολύ θα την διώξω. Έτσι δεν είναι. Το ελπίζω να το πιστεύεις αυτό. Το ελπίζω να το πιστεύεις αυτό, αλλά μου έχει περιγράψει σκηνές βίας τρομερές. Σου έχει περιγράψει, εντάξει, η ίδια. Πάρε τον αδερφό της ρώτα. Ρώτα τον συγγενής της δίπλα. Ρώτα τη γειτονιά της. Και άμα θα βρεθεί ένα να με κατηγορήσει, θα πω μπράβο. Να σε ρωτήσω κάτι. Ας υποθέσουμε ότι όλα αυτά που είπε είναι ψέματα. Και δεν χωρίσατε ούτε γιατί τη χτυπούσες, ούτε γιατί έπινες, ούτε γιατί μεθούσες, ούτε γιατί υπήρχαν αυτά τα προβλήματα που υπήρχαν. Πίνω. Τότε γιατί χωρίσατε. Πες μου τη δική σου αιτιολογία. Ρώτα την για να σου πει. Όχι, εσύ θέλω να πεις. Εκείνη μου είπε την εκδοχή. Εγώ το μόνο ότι φταίει να πούμε η μάνα της ήταν. Γιατί ήμασταν δεν έμεινα ποτέ μια φορά στο σπίτι να πούμε που να μην ήταν εμάς με τα πόδια μας. Ποτέ δεν είχα μείνει. Δηλαδή τη χώρισε επειδή έμενε ανάμεσά σα. Πήγαμε από τον Ασπρόπληγο. Λέει γιατί ακουγόμουν να λέει στην κρεβατοκάμαρα. Πανάθεμα τώρα δίπλα στα ένα δωμάτια κοιμάται η πεθερά μου, στο άλλο δωμάτια κοιμάται να μου η κουνιάδα μου με την κούρα της. Και αυτή χωρισμένη είναι. Και πού ήθελες να μείνουμε, Μιχάλη. Εντάξει, κοιμόμαστε στη μέση, είναι έτσι δεν είναι. Μέσα, στο εδώ πέρα. Πήγαμε στο Ζεφύρι, είναι έτσι δεν είναι. Ναι. Πήγαμε στο Ζεφύρι. Πήγαμε στο Ζεφύρι. Εγώ δεν ήρθα να πω ψέματα εδώ πέρα. Ήρθε η μάνα σου, ήρθε η μάνα σου, ο πατέρα Ζεφύρι. Ήρθαν. Από κάτω. Όχι μέσα που μέναμε εμείς. Μένανε από κάτω. Άλλο το από κάτω και άλλο το από πάνω που ήμασταν εμείς. Ναι, μένανε από κάτω στο δωμάτιο. Από κάτω. Ναι, αυτό τι θέλει να ακούσει. Και πάνω. Να μην έρθει να με ρωτήσει τι θέλω, μια βοήθεια ρε Μιχάλη. Μόνη μου ήμουν, εντάξει. Μπράβο. Ήθελα και εγώ μια βοήθεια να κρατήσει ένα παιδί. Είχες απέναντι όμως τον αδερφό και την κουνιάδα σου απέναντι, εντάξει. Που πήγαινες για καφέ κάθε μέρα. Πήγαινα εγώ για καφέ κάθε μέρα στην ύφη μου. Στην ύφη σου πήγαινες. Κάθε μέρα, εντάξει. Άστο αυτό. Πες μου ένα μεσημέρι που φάγαμε μαζί, σαν άνθρωποι, σαν ανδρόγυνο, να κάτσουμε στο τραπέζι όλοι μαζεμένοι, σαν ανδρόγυνο, να φάμε δυο μας. Πες μου μια μέρα. Καμιά μέρα δεν είναι. Στα 6,5 χρόνια, ναι. Πες μου μια φορά, ναι. Μια φορά που να κάτσα πάνω από ένα μήνα μου στο σπίτι. Δεν έχεις κάτσει. Όχι, δεν έκατσε. Γιατί δεν έκατσε. Αντί να κάτσει, που όλοι τσακωνόμαστε. Ήταν εκεί η κοιλιά της, με φωνάζει να μου στο σπίτι, τα βρήκαμε την τσάση μέρα, τα βρήκαμε, στο σπίτι, της επάνω. Εντάξει, τα βρήκαμε φωγερό, εκεί η κοιλιά του μιλάμε. Τι μπήκε μέσα, τι βγήκε έξω και λέει του πατέρα θέλει να χωρίσουμε, το θυμάσαι αυτό. Ναι, το θυμάμαι, ναι. Γιατί. Χωρίς λόγο σου είπα. Χωρίς λόγο, έχω ένα ρούτα, θα σου πει χωρίς λόγο. Μήπως σε είχα χτυπήσει, γιατί θυμάμαι. Όχι, και εκεί πέρα δεν με είχες χτυπήσει. Γιατί δεν τόσα πολλά ψέματα. Εγώ λέω ψέματα. Μία λες ότι σε απειλήσα με καραμπίνα. Το όπλο δεν το έχεις ρε Μιχάλη μέσα. Μέσα στο σπίτι, πού θα το κάνω το όπλο, κοινικό δεν είναι. Όταν με πλάκωσε στο ξύλο. Και τι πήρα το όπλο και σε του φύγησα. Δεν είπα αυτό. Σε απειλήσα, σου είπα μου λε, έχω το όπλο μέσα και θα σου σκότω το. Το είπε ναι, όχι. Αυτά τα σκαλιά που είσαι πάνω από μένα είναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν μπήκες μέσα, είπες ότι αυτή η Γιανούλα έμενε στο σπίτι σας με το δικό της άνθρωπο, με ένα δικό της αγόρι, ο οποίος ισχυριζόταν η Χριστίνα ότι της ρίχνει. Έγινε το άλλο μετά, έγινε αυτό το άλλο. Τι έγινε, μετά έμπλεξε με έναν άλλον η Γιανούλα και μου το είπε η ίδια. Μου λέξε Γιανούλα, μου λέει έμπλεξε με άλλον. Λέω καλά έκανε, λέω. Έχει και ένα αγοράκι, μου το είπε, δεν μου το είπε. Ναι, το είπα. Βρήκε κοπέλα ένα παιδί και μετά βλέπω να με πάω πάνω να δω τα παιδιά μου, βλέπω το Μανώλη μέσα του Χρήστου το γιο. Τι είναι ο Χρήστο γιο. Ποιο είναι ο Χρήστος. Για θυμίσω καλά. Δεν θυμάμαι, για πες μου εσύ. Ότι η κοπέλα αυτή ήταν μέσα στο σπίτι μου για... Δεν ήταν με τον Νίκο. Δεν ήταν και ο Νίκος μέσα. Ο Νικολάκης λες. Αυτό το ξέρω από μικρό. Χριστίνα, να σε ρωτήσω κάτι. Από τη στιγμή που υποψιαζόσουν ότι αυτή η γυναίκα... Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Βρήκε στην αγκαλιά. Που καθόταν πάνω να σου και αφήνω τα πράγματα. Και αφήνω τα... Καθόταν στα πόδια, εντάξει. Και τι έγινε που κάθισαν. Εγώ είμαι άντρα σου. Έρχομαι μέσα να δω τα παιδιά μου. Ήρθα φορτωμένος εγώ. Ένα λεπτό, γιατί υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα. Να πετάξω τα πράγματα και σου Μιχάλη, περίμενε ένα λεπτό να σε ρωτήσω κάτι. Από τη στιγμή που αυτή τη γυναίκα τη Γιανούλα την υποψιαζόσουν ότι έχει παράνομο δεσμό με τον άντρα σου και σε πατάει μαζί τη. Όταν έχει φύγει ο άντρα από το σπίτι, γιατί τη φιλοξενεί. Γιατί ήρθε και με παρακάλεσε. Και επειδή ήρθε και σε παρακάλεσε. Δεν λυπήθηκα αυτή. Ποιον.
Εντάξει, λυπήθηκα γιατί έκλαιγε, έκανε ιστορίες, με διώχνουν οι δικοί μου, με κάνουν. Ποιον λυπήθηκες? Τον άντρα της. Τον ήξερες τον άντρα της, ήταν δικό σου άνθρωπος, δηλαδή είχατε συναισθηματική σχέση? Τον είχα ρωτήσει από τη Γιαννούλα. Δεν τον ήξερα καν εγώ αυτόν. Ναι, αλλά αυτή η γυναίκα, υπάρχει μια πιθανότητα στο μυαλό σου, έτσι, από αυτά ναι, που μου λες, ναι. Να σου έχει διαλύσει το σπίτι. Πώς ξαφνικά την εμπιστεύεσαι και τη βάζεις μέσα? Ναι, αυτό ήταν λάθος που την έβαλα μέσα. Εντάξει, στο σπίτι μου ήταν λάθος. Αλλά τη στιγμή που μου λέει εμένα να έχει βάλει ο άντρας σου να τα φτιάξουμε για να δούμε άμα ζηλέψεις. Ίδια μου τα είπε η μου. Να την είχα ακόμα και καθόταν να λέγε. Ναι, έτσι μου είπε, Μιχάλη, αυτό. Εγώ τα λέω. Δηλαδή να την είχα εγώ κόμμενα και να σου έρχονταν και να σου λέγε, ξέρει κάτι, ξέρει να βλέπω ότι κινδυνεύει το σπίτι το δικό μου. Ναι. Και σου έλεγα, μπράβο, καλά, έκανε είπε η γυναίκα μου. Έτσι, θα τη βάλω να καστώ, λέω εγώ αυτό. Σίγουρα θα τη βάλω να καστώ, δεν υπάρχει θέμα. Εντάξει, γιατί εγώ δεν παντρευτεί κάτι για την πλάκα μου, ούτε να κάνω πέντε παιδιά τα πετάξω στον δρόμο. Να σε ρωτήσω κάτι, Γιαννούλη, ισχυρίστηκε ότι έκανε δεσμό με τον Μιχάλη. Ένα λεπτό, Μιχάλη. Και αν θυμάσαι καλά, με έχει προχτές σε παρακάλαγα. Με έχει προχτές. Τι αισθάνεσαι για τη Χριστίνη? Εγώ την αγαπάω. Εγώ τι θέλω, όπως είναι με τα παιδιά μου. Εγώ τα πέντε τα έχω για πετά με τα παιδιά μου. Τη έχει ζητήσει να είστε πάλι μαζί? Πώς δεν ζήσα. Με έχει πάρει προχτές. Πολλές φορές το έχει ζητήσει. Πολλές φορές. Παρακαλώ, δεν θέλω. Απλώς. Εγώ δεν θέλω. Άμα φύγει η μάνα της, θα είναι στα πόδια. Ναι, στα πόδια σου, θα σε παρακαλώ. Άμα θα φύγει η μάνα της, άμα θα φύγει η μάνα στο σπίτι μέσα και μείνω εγώ με τη γυναίκα μου, οι δυο μας μέσα στο σπίτι, ή να πάω να νοικιάσουμε δικό μας σπίτι, χωρίς να έρχεται η μάνα της μέσα. Να έρχεται να επισκέφτεται να κάθεται μία ώρα, δύο, τρεις, έστω και να κοιμηθεί μια φορά. Δηλαδή η μητέρα της τι κάνει, τι πρόβλημα σας δημιουργεί? Θα σου πει πως με βρίζει. Να τη. Γιατί σε βρίζει, Μιχάλη? Δεν ξέρω, γιατί έχω δει και τη μάνα σου. Δεν σου είπα εγώ ότι βάρεσε τη μάνα μου. Εντάξει. Γιατί έχει πρόβλημα το Μιχάλη, μητέρα σου, εξήγησε μου. Γιατί με είχε δει που μου καμιά φορά με βάρεσε. Με είχε βάρεσε, ήταν και η μάνα μπροστά που με βάρεσε. Πού σε βάρεσε πάλι? Πάλι που με βάρεσε. Όχι, θύμισε μου. Γιατί δεν θυμάμαι εγώ. Τα λέω εγώ. Τα βγάζω εγώ. Την ημέρα όταν βάρεσε. Δεν με βάρεσε, Μιχάλη, που βγήκε. Που βγήκε η μάνα. Που σε βάζα από τότε ξεκινάει μια καλά και σου λέω δεν τρέχει τίποτα και εσύ μου κλαίγε έξω να πούμε στα σκαλαπάτια. Την ημέρα. Και σου λέω δεν τρέχει τίποτα και μου λε να πούμε. Απάντα να ψυχοφύγει να είμαι μαζί με τη Γιαννούλα. Και μπαίνει μέσα και μου κλειδώνει την πόρτα. Και πάω και κοιμάμαι δίπλα. Δεν με βάρεσε. Πού να σε βάρεσε. Πήγε να σπάσει το χέρι μου που σε τράβηξε η Γιαννούλα. Να σπάσει το χέρι. Δεν πήγε να το σπάσει το χέρι μου που πήρε τα δάχτυλα και που πήγε να μου το κάνει έτσι. Εγώ το λέω πάλι. Μου την καραμπίνα γι' αυτό έγινε. Όταν με βάρεσες, δεν μου λες, κάτσε Μιχάλη, εντάξει, όταν με βάρεσες και ακούνε τις φασαρίες η μάνα της και ο μητριός της, έτσι, βγήκαν έξω και σου μπαίνουν μέσα στο σπίτι και σου λέει τι γίνεται. Και μου πάνε και αντιχωρίζουμε. Και πετάγεσαι εσύ και λες. Και μετά μου λέει η γιαγιά, έλα από εκεί η μεριά να κοιμηθείς και αύριο το πρωί πήγαινε στο σπίτι σου. Να πας σπίτι σου, να πάω στη μάνα σου. Εντάξει, να πάω εκεί πέρα με τα πόδια, έτσι. Εγώ δεν αρνούμαι ότι δεν κοιμήθηκα στο σπίτι. Αλλά όχι ότι είχα και δεσμό με την κοπέλα. Να σε ρωτήσω κάτι, εσύ γιατί πιστεύεις ότι σε χωρίζει η Χριστίνα, αφού δεν είναι αλήθεια όλα αυτά? Γιατί δεν το έχω βγάλει ακόμα συμπέρασμα, γιατί. Ακόμα δεν έχω βγάλει. Πόσο καιρό είστε χώρια? Ένα μήνα μου είπες. Ωραία, συνέχεια χώρια είμαστε συνέχεια. Ωραία, όλο αυτό το διάστημα που καταστρέφεται ο γάμος. Ένα λεπτό. Το μόνο πράγμα που έρχονταν στο σπίτι μου. Συγγνώμη για αυτά να μιλήσω. Να, παίζω. Το μόνο πράγμα είναι ότι έρχονταν στο σπίτι μου δύο φορές, τρεις φορές να είμαι τη βδομάδα, δύο φορές. Ή μετά έκοβε καμιά δεκαπενταριά μέρες. Εντάξει, έρχονταν στο σπίτι μου. Κάναμε τι κάναμε, κάναμε τα μάτια μας, όμορφα και ωραία αγκαλιά. Που πράγματα δηλαδή μπορώ να σου πει ακόμα και η μάνα μου, που την έβλεπε που χωτάμε στο μάτιό μου, έτσι. Χωρίς με το ζόρι. Δεν είπε ότι τη βίασα για να κάνω το τρίτο παιδί. Μα είναι δυνατόν. Συμπαγώ τώρα είναι σαν θέλω να βιάσω μια κοπέλα και τη κάνω ένα παιδί. Δεν μου λες Μιχάλη, συμπαγώ ότι δεν θέλω παιδί, άλλο παιδί. Δεν τη βιάζει να μου βγαίνει κατευθείαν παιδί. Και μου λες δεν έγκυος. Συμπαγώ θέλω άλλο παιδί, στο είπα αυτό. Σου λέω δεν θέλω να πει. Γιατί κάθε εσύ είπε να με. Ναι. Γιατί είπε, τότε γιατί. Ότι να με σε βίασα. Γιατί με άφησε έγκυο. Γιατί κάθε εσύ είπε ότι εγώ σε βίασα. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω τόση ώρα. Από τη στιγμή που έχει μια γυναίκα που μπαίνει, άκουσε με ένα λεπτό να μου απαντήσει για να καταλάβω. Από τη στιγμή που έχει μια γυναίκα που μπαίνει με στο σπίτι, που φεύγει και χάνεται για 15 μέρες και ξαναγυρίζει. Και πάλι είστε καλά και μετά ξαναφεύγει. Δεν μπορεί να δεν το έχει αναλύσει. Δεν έχει σκεφτεί, δεν ξέρει τον άνθρωπό σου. Γιατί τότε. Να σου πω γιατί. Δώσε λεφτά. Δώσε ελευθερία του κοριτσού. Δώσε μια νταντά να φυλάει τα παιδιά. Και θα δεις γιατί. Θα δεις γιατί. Δηλαδή το πρόβλημά της είναι ότι δεν την φροντίζεις. Ότι δεν την περιποιείς αρκετά όσο θέλει εκείνη. Φυσικό είναι για ένας άντρας που είναι δύο χρόνια άνεργος, τι περιποιείς θα της δώσει. Το μόνο να πούμε που εγώ ζητάω τα νικά αριστερά και δεξιά και έχω ανθρώπους. Που έχω πάρει τα νικά και ακόμα δεν τα έχω ξοφλήσει. Έχω και ανθρώπους. Και στον έναν άνθρωπο φάνηκε μπροστά ο Βασίλης. Που το είπε ο Βασίλης, που μπροστά ακόμα λεφτά. Το κρύο που ήμουν άνεργο δύο χρόνια.
για να ψωνίζω, αφήνω στη μάνα μου τα πράγματα. Και λέω: πότε έχετε Χριστίνα, πάρει τηλέφωνο να φύγει φορτωμένη. Από τη στιγμή που καταλαβαίνεις ότι χάνεις τη γυναίκα σου, ναι, που δεν μπορείς να της παρέξεις αυτά που χρειάζεται και αυτή και που τα παιδιά σου. Δεν έχασα τη γυναίκα. Γιατί αφού σου φεύγει, δεν σου φεύγει. Πού μου φεύγει. Είναι φυσιολογική ζωή αυτό. Πού ήμασταν κάθε μέρα μαζί στην ίδια αγκαλιά. Και μετά χωριά. Πού μου φεύγει, δεν πάω το καταλάβω. Αυτά τα χώρια δεν σε προβλημάτιζε. Δεν θα ήθελες μια φυσιολογική ζωή μαζί της. Ωραία. Τι μου έλεγε, μη για την πρόνοια. Καλά, λέει, η πρόνοια δεν ρωτάει, αν έχει άντρα δεν έχει. Δεν ρωτάει γύρω τη γειτονιά. Να δει αν πατά σπίτι, δεν πατά φορτωμένος. Η γειτονιά δεν βλέπει. Δεν το ξέρω το Θεό, μάτια έχει. Αφού η γυναίκα σου έχει πρόβλημα με το οικονομικό σας, γιατί δεν δουλεύεις. Εγώ δεν δουλεύω. Μα δεν έβρισκα δουλειά δύο χρόνια. Δύο χρόνια ολόκληρα δεν μπορείς να βρεις δουλειά. Εντάξει, δουλεύα που και πού. Πού και πού δουλεύα. Κάναμε ροκάμα στην οικοδομή. Πού και πού. Έντοιμα θέλω να πεις. Έχεις εξαντλήσει όλα τα περιθώρια. Έχεις εξαντλήσει όλα τα περιθώρια. Ανοιχτά. Δηλαδή τι εννοείς. Έχεις κάνει τα πάντα για να θρέψεις την οικογένειά σου και δεν μπορείς να βρεις δουλειά. Τα πάντα. Τα πάντα. Ειλικρινά. Εκτός κλέφτης δεν έγινα. Εκτός κλέφτης δεν έχω γίνει. Και πλευζάκια σε χασίγλας ποτέ δεν έχω γίνει στη ζωή μου. Δεν εννοώ για τα άσχημα πράγματα. Εννοώ και τα θεμητά. Και αυτό φέρνει να μου το πούλημα φέρνει πολλά. Από ό,τι βλέπω στη τηλεόραση, δόξα τω Θεώ. Όταν μένει κάποιος άφραγκος, κάνει πολλά. Το μόνο που δεν έχω γίνει είναι αυτά. Έχω ζητήσει σε πολλά εργοστάσια δουλειά. Έχω παρακαλέσει. Μέχρι τον Δήμαρχο μου λέει: ποιο να πάρω. Συνά μου λέει: ο Δήμαρχος τον πατέρα σου. Πήρε τον πατέρα που ήταν 63 χρόνια για να πάρει τη σύνταξη. Αυτά τα γνωρίζεις όλα, εσύ. Πότε δεν τα γνωρίζεις, δεν σε έλεγα κάποιες δουλειές στην Δημαρχία. Όχι, ότι όλες αυτές τις προσπάθειες που έχει κάνει για να σε κρατάει κοντά του. Είναι αλήθεια αυτό που λέει. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Α, εγώ δεν κάθομαι, δεν θέλω να κάτσω με τον πάλι τους λόγους. Επειδή παίζονται πολλά. Επειδή εσύ λες Α, αυτός λέει Β. Επειδή λες εσύ άσπρο και αυτός λέει μαύρο. Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ πολύ, ποιοι είναι οι λόγοι που θέλεις να είσαι μακριά του. Απλώς δεν μπορώ άλλο. Δεν τον αγαπάω. Δεν θέλω να μάθω. Γιατί δεν τον αγαπάς. Εξήγησέ το μου. Αυτό που τραβήξε. Τα παιδιά τι φταίνε, ρε Χριστίνα. Τόσα χρόνια δεν τα βλέπεις ότι με αγαπάς. Να μην έκανες παιδιά. Να μην έκανα παιδιά. Δεν με το ζωή, τα έκανα τα παιδιά εγώ. Εγώ τα έκανα τα παιδιά, εσύ τα έκανα. Εγώ σου λέω ότι δεν θέλω παιδιά. Ζωή να είναι γερά να είναι. Ένα λεπτάκι τώρα. Έχεις παιδιά αυτή τη στιγμή και σου λέει ο άντρας σου ένα πολύ βασικό πράγμα. Ναι. Ότι έχουμε τρία παιδιά μαζί και ότι για χάρη των παιδιών, καλό θα είναι να είμαστε μαζί. Δεν έχεις να το απαντήσεις τίποτα, του λες να μην έκανα παιδιά. Δεν μπορώ να κάτσω δεν μαζί. Μουνάς. Ναι, εξήγησέ το μου δεν αυτό. Μουνάς. Τι αισθάνεσαι για τον άντρα. Τώρα τίποτα. Κάποτε τον αγαπούσα τον Μιχάλη. Ναι, μου λες, αφού σε βάλα. Τώρα τίποτα, έχει κρυώσει, δεν θέλω. Εκείνος ισχυρίζεται ότι είναι ένα μήνα μαζί. Είστε ένα μήνα χώρια. Εσύ ισχυρίζεσαι ότι είσαστε πόσο καιρό μακριά. Είμαστε πολλά χρόνια. Χρόνια. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια δεν είναι διάσταση. Δηλαδή τα παιδιά δεν είναι δικά μου τα δύο. Εντάξει το πρώτο, τα δύο παιδιά δεν είναι δικά μου. Είναι δικά σου. Γιατί είπα εγώ δικά ότι δεν είναι δικά και πώς τα κάνεις με τον αέρα. Ή έστερνα εγώ το συγγνώμη για τη φράση μου το. Και εσύ σηκώταν στο σπίτι. Είπα εγώ ότι δεν είναι δικά σου τα παιδιά. Μιχαλή. Πάλι ήταν το σύνδεμα. Η μάνα της πάλι αυτό για σαν. Πάλι θα δουλειά, μόνο γι' αυτό έρχεται. Πότε είναι η τελευταία φορά που την είδες. Πότε είναι η τελευταία φορά που την είδες. Πάει στο νοσοκομείο, που πήγες να δουλειά νυχτερινή. Πότε, πες μου, πριν είναι, τόσο πριν. Πριν. Μέρες είναι ακριβώς. Σε έχει δει πριν 45 μέρες. Δεν το έχω πάρει ακόμα. Σε αυτές, πριν 45 μέρες τι κάνατε τότε ακριβώς. Στο κρεβάτι και μετά τρίτη μέρα με πέτει τηλέφωνο και μου λέει γεννάω. Από τη στιγμή που χωρίζεις, που θέλεις να τον χωρίσεις και που δεν αισθάνεσαι τίποτα για εκείνο, γιατί συνεχίζεις να κάνεις παιδιά μαζί. Έλατε. Από τη στιγμή που είστε και χώρια. Καραμπίνα στο κεφάλι. Τη βάζω την καραμπίνα στο κεφάλι και τη φέρνω με το ζώο στην αγκαλιά. Μπορεί να είναι λάθος και να το βλέπεις τώρα. Θέλω να μου πεις το σκεπτικό σου όμως. Δηλαδή με ποια λογική το έκανες αυτό. Αφού δεν με θέλεις, Χριστίνα, τρία παιδιά έριξες. Εξόγαμα. Τρία παιδιά. Τρία έριξα. Τρία. Ναι. Τρία παιδιά έριξες, έτσι. Πέντε έριξα. Πέντε έριξες, πέντε παιδιά. Και μου έλεγε ότι δεν είναι δικά σου. Κάποτε μου έλεγε δεν είναι δικά σου. Κοίταξε να δει όταν μου έρχονταν το ζεφύρι να πούμε εσύ που έχει πάει διακοπέ και μου έλεγε Μιχάλη, είμαι έγκυο να πούμε τα από 6 μήνες. Πήγαινα, διακοπέ πήγαινα. Δεν έχει πάει τόσο το ζεφύρι που γύρισε, είπα να μου το παιδί αυτό δεν είναι δικό μου, σίγουρα. Συγγνώμη γιατί είπαμε όλε τι περιπτώσει. Όλε τι περιπτώσει. Τα άλλα σου είπα δεν είναι δικά μου. Αυτά τώρα που έκανα. Όχι, τα άλλα, τα άλλα που έλεγε. Τα άλλα, τα έλεγε. Τι τα σου έλεγα, στο είμαι έγκυο σου έλεγα Μιχάλη. Και άλλο να μου τα έλεγα δεν τα κατάμε Χριστίνα, τα άλλα. Από τι άλλε είμαστε μαζί που είμαστε. Έτσι δεν στο μου το ένα σου είπα που γύρισα το ζεφύρι και δεν το πίστευα. Γιατί δεν το πίστευα, ποιον ήταν. Είναι... Δεν το πίστευα. Θε το μυαλό μου, θε ότι έφταιγα, δεν το πίστευα. Να σε ρωτήσω κάτι, όταν έχει υποψίε. Αλλά εγώ πήγαινα ένα λεπτό στα πέντε και... κάτι. Όταν έχει υποψίε ότι η γυναίκα σου απατάει και ότι έχει κάνει παιδί με ξένο άντρα, τότε η απάντηση δεν είναι μόνο να πα να ρίξει το παιδί, είναι χωρίζω τη γυναίκα μου, απατάει. Κοιτάξτε να δει. Δεν μπορεί να το κάνει το παιδί, να κάνει μια εξετάση ιατρική. Συγγνώμη, τώρα η επιστήμη έχει πάει πολύ μπροστά. Και να δει αν είναι δικό μου το παιδί δεν είναι. Ήθελε να το κάνει εσύ αυτό. Ούτε ήθελα. Εσύ τι το είπε. Το έριξε. Το έριξε. Γιατί έριξε το παιδί. Γιατί δεν ήθελα παιδί. Α, δεν ήθελες παιδί. Ναι, όχι, δεν έχει σχέση με την υπόθεση αυτή ότι πέθετε ότι δεν είναι δικό του. Όχι, μάλλον. Για άλλο λόγο το έριξε. Και δεν το ήθελα το παιδί όταν έμεινα έγκυος.
Και όταν μου είπε ότι δεν είναι δικό μου. Και για τον... Εσύ, επειδή την κατηγορεί συνεχώς ότι σε απατούσε. Mm. Έχεις αποδείξεις γι' αυτό. Να σου δείξα τη μία. Αυτή η φωτογραφία είναι όταν ήσασταν σε διάσταση, από ό,τι υποστηρίζει εκείνη. Ναι. Το Αγγέλιο, το ξαδερφό μου. Ναι. Δεν τα έχεις μαζί του. Τα είχα εγώ. Δεν τα έχεις μαζί του. Όχι, δεν τα είχα, Μιχάλη. Και πού είναι ότι κάνει επιπηλία στο κορμί σου τότε, πού είσαι κάνει μαζί μου έρωτα. Δεν τα είχα εγώ με αυτόν. Να χωρίσουμε. Εντάξει. Με ποιον τα έχεις τότε. Εσύ μου έκανες τέτοιες μαλακίες. Στο κορμί σου όλο. Ναι. Δεν τα έχεις με αυτόν. Ναι. Εγώ τα είχα, δεν τα είχα με αυτόν. Και πού εντάξει, και δεν φοβόμουν να σου πω ότι τα είχα με αυτόν. Εσύ μου έκανες εδώ πέρα μαζί. Και πού βρεθήκαν επιπηλία σε πάνω εδώ πέρα. Όταν κάναμε την άλλη μέρα έρωτα. Δεν μου έλεγες ότι τα είχαμε το ξαδερφό σου. Λέω ψέματα. Λέω ψέματα. Εγώ λέω ψέματα, εντάξει, εσύ λες όλο εντάξει. Αλήθεια. Γιατί λέω, γιατί όχι, λες αλήθεια, εγώ όλο λέω ψέματα. Το σπάστο το μαγαζί όλο. Και επειδή το σπάστο το μαγαζί, εγώ φταίω. Γιατί να πούμε το σπάστο το μαγαζί. Πού θες να ξέρω. Τότε πώς σπάστο το αδερφό μου το ποντάρι. Εμένα ρωτάς. Γιατί είμαι άνθρωπος, Χριστίνα. Φυσικό είναι, όταν έχεις στεφάνι μαζί μου. Όταν έχεις στεφάνι με έναν άντρα, οποιαδήποτε γυναίκα έτσι δεν μπορεί να πάει να κάνει τη δουλειά τη. Παρά υπάρχει ένα τρόπο να πάμε σαν εισαγγελέα. Σου έχω πει να πάω στο δικηγόρο. Μου έχει πει εμένα, εσύ έχει κάνει τίποτα να πάω στο δικηγόρο. Μόνοι μου θα πάω. Μόνοι θα πάω. Πάμε μαζί στο δικηγόρο και θα πληρώσω εγώ το δικηγόρο. Σου έφερα καμία αντίρρηση. Μου είπε πήγαινε μόνοι σου. Να πα μόνοι σου και να με καλέσει ο δικηγόρο. Πού ξέρω εγώ πότε θα πα. Να έρθει μαζί μου, να πάμε. Πού να έρθω μαζί σου. Καλά, αφού θέλει να το χωρίσει, πρέπει να σε συνοδεύσει και όλα την ώρα πα να το χωρίσει. Έλα, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω κι εγώ. Παίρνω τηλέφωνά μου και μου λένε ότι ξέρει κάτι. Μήνυκα στο διαζύγιο. Αυτό μπορεί να γίνει και χωρί εκείνον κοντά σου εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Επειδή ισχυρίζεται ότι είστε 6 χρόνια μακριά. Ναι. Εσύ σε αυτά τα 6 χρόνια υπάρχει ένας άλλος άνθρωπος στη ζωή σου. Όχι. Δηλαδή αυτά τα 6 χρόνια είσαι μόνος σου. Ναι. Είσαι μόνος αυτά τα 6 χρόνια. Ναι, μόνος. Και γιατί, εφόσον λες ότι αυτός ο άνθρωπος έχει τελειώσει για σένα, είναι κεφάλαιο που έχει κλείσει, είσαι μόνος σου. Όχι, βέβαια, γιατί δεν έχεις βρει έναν άνθρωπο. Δεν μπορώ να φανταστώ. Είσαι πολύ όμορφη γυναίκα. Δεν θέλω έτσι. Δουλειά γινόταν κανονικά. Δόξα τω Θεώ, δεν με έκανε μάνα μάνη, κάνω. Μπορείς να μου εξηγήσεις λογικά. Μπορείς να μου εξηγήσεις λογικά. Γιατί μια γυναίκα. Άφησε με να σου πω το ερώτημα και να μου απαντήσεις. Εξήγησέ το μου με τη λογική. Γιατί μια γυναίκα που θέλει να κάνει έρωτα μαζί σου, που θέλει να κάνει παιδιά μαζί σου, εξαφανίζεται ανά 15 μέρες. Αν μου το απαντήσει αυτό το ερώτημα για 6 χρόνια, γιατί γίνεται αυτό, τότε θα σου πω έχεις δίκιο. Για αυτόν τον άνθρωπο. Πώς δεν γίνεται τώρα, ντε. Τι αισθάνεσαι για αυτόν τον άνθρωπο. Άνοιξε μου την καρδιά σου και πες μου την αλήθεια. Κάπως εντάξει, λίγο συμπάθεια του έχω. Άντρας μου είναι, δε. Ας τις συμπάθειες κατά μέρος και θα μου μιλήσεις ειλικρινά. Ναι. Έχεις απέναντι τον άντρα σου. Ναι, τον πρώην άντρα σου, τον άντρα σου που είναι σε διάσταση, ναι. Όπως θες, πες το. Ναι. Τι αισθάνεσαι για αυτόν. Τίποτα. Δεν τον αγαπάς. Όχι. Θέλεις να είσαι κοντά του. Όχι. Δηλαδή είσαι αποφασισμένη να χωρίσετε. Ναι. Όταν λες θέλεις να χωρίσετε, τι εννοείς. Ότι ακόμα και όταν ξεκινήσει η διαδικασία διαζυγίου, μπορεί κάποια στιγμή να βρεθείς τυχαία στο σπίτι του και να κάνεις έρωτα μαζί του. Με καμία όχι, αυτό δεν γίνεται με τίποτα. Αυτό δεν το θέλω εγώ μετά. Είσαι σίγουρη γι' αυτό. Ναι, ναι, ούτε εγώ το θέλω. Έχει τελειώσει για σένα αυτός ο άνθρωπος. Να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή λέω Χριστίνα, δεν έχω να. Από αγάπη μαζί μου. Κάποτε ερχόμουν από αγάπη. Και όλα αυτά με έχει προχτές που κάναμε τελευταία φορά, δεν ήταν που αγάπη αυτό. Κάναμε. Πότε κάναμε. Που κάναμε, πριν ένα μισό μήνα. Πριν γεννήσει. Προχτές, λέω και εγώ πότε κάναμε. Εννοείται προχτές. Δεν ήταν από αγάπη αυτό. Όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν, δηλαδή. Εντάξει, ανοίγουν τα πόδια, εντάξει. Άντρας μας είναι. Δηλαδή θες να είμαστε μαζί και να τσακωνόμαστε να κάνουμε. Πώς θα τα βγάλεις πέρα, αφού δεν δουλεύεις έτσι. Δεν δουλεύω, δεν μπορώ να δουλέψω. Πώς θα τα βγάλεις πέρα. Δεν ξέρω, γι' αυτό ήρθα εδώ πέρα. Γι' αυτό είσαι εδώ πέρα. Ναι, μήπως με βοηθήσουν τα παιδιά. Θέλεις να σου πω κάτι, το πώς θα τα βγάλει πέρα δεν είναι λόγος. Άκουσε με ένα λεπτό. Μιχάλη, άκουσε με τα παιδιά, συγγνώμη. Συγγνώμη, δύο λεπτά. Άκουσε με ένα λεπτό. Τα παιδιά θα τα ζει ο ξένος κόσμος, δηλαδή, ρε Χριστίνα. Αυτό είναι το πρόβλημά σου, Μιχάλη. Να μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά και να πούνε ότι ο πατέρα μα έτσι και έτσι. Μιχάλη, αυτό είναι το πρόβλημά σου. Αυτή τη στιγμή η γυναίκα σου απέναντί σου λέει δεν σε θέλει άλλο και εσύ ισχυρίζει τόση ώρα ότι την αγαπά. Τι αισθάνεσαι γι' αυτό, ποιο θα τρέψει τα παιδιά. Την αγαπάω τη γυναίκα, ποιο δεν την αγαπάω τη γυναίκα. Γιατί τότε ασχολείσαι με άσχετα πράγματα, τα παιδιά σου μπορεί να τα τρέψει ακόμα. Αυτό δεν σημαίνει όμω, χάνεται η σχέση. Όχι να μου λε τα μούτρα, τη ζητήσω από τον κόσμο, γιατί τσά μου λέγω ότι είμαι ανίκανο. Αυτό σε πειράζει τώρα, το ότι τη χάνει δεν σε πειράζει. Ότι? Ότι τη χάνει δεν σε πειράζει. Πώ δεν με πειράζει, γιατί κάναμε το ζώρι, την κάνω εδώ λέει ότι την απειλώ με καραμπίνα. Δηλαδή άμα την κάνω με το ζώρι, την σκότσα με μποφόρ. Με μποφόρ. Είμαι κανένα τάγκ, λέω πάρα. Σε λίγο εκεί θα βγάλει.
Σε λίγο τα πει μου κάνουν επίθεση με τα αεροπλάνα και τη φάνηκε. Έχει να τη πει τίποτα τελευταίο. Έχει να τη κάνει μια έκκληση. Να τη πει κάτι. Έχω. Εγώ σ' αγαπάω, ρε παιδί μου. Εγώ δεν έχω πάψει ποτέ να σ' αγαπούσα. Εντάξει. Όπω το έχω αποδείξει αυτό, ότι πόσο πολύ σ' αγαπάω. Και κλαίγοντα σου έχω έρθει και εγώ κοιμηθεί έξω από το σπίτι σου για να φάει το κρύο. Εντάξει. Και στο εκεί που έχω κοιμηθεί και την ταράτσα έχω κοιμηθεί. Και άμα έφυγε να πούμε για να φύγει ο Γιώργο, ο κρυάζει από το σπίτι, έβγε και πήγε τίτα στη φίλη σου. Για να πάρει τηλεόραση να ξεπορτωθούν, ήμουν έξω και σε περίμενα μέσα στο κρύο. Ναι. Εγώ θα έχω αποδείξει όλα αυτά. Ναι. Εντάξει. Ναι, δηλαδή δεν θέλει με τίποτα, πάει να ξανανοίξουμε. Όχι. Τι θε από μένα τότε πάλι. Τίποτα. Αφού δεν θε τίποτα. Να χωρίσω θέλω. Να χωρίσω. Να χωρίσουμε θέλω. Αυτό δεν σου ζητάω τίποτα. Επειδή στην αρχή τη εκπομπή είπε ότι αισθάνεσαι απειλή από αυτόν τον άνθρωπο, θέλω να μου πει αυτή τη στιγμή που τον έχει απέναντί σου, αισθάνεσαι ότι μπορεί κάποια στιγμή να σου κάνει κακό, απειλείται η ζωή σου από αυτόν. Ναι, φοβάμαι. Δεν το κρύβω. Φοβάμαι τον Μιχάλη. Φοβάμαι εσύ άμα. Είσαι πολύ κακό όμω. Ναι, ρε Μιχάλη. Σε έχω πυροβολήσει. Έχω τράβηξει πάρα πολλά μέσα. Σε έχω πυροβολήσει. Τι τράβηξε από πολλά, τι έχω πυροβολήσει. Σε έχω βγάλει μαχαίρι, σε έχω μαχαιρώσει, σε έχω τρυπήσει. Δεν είπα εγώ για μαχαίρια. Σου έχω κάνει κανένα ξύλο και σου έχω ρίξει να μου στην πλάτη, σου έχω σακατέψει. Όχι. Τι σου έχω κάνει. Αλλά το ξύλο που τράβαγα με σένα. Τις βρισκές. Εντάξει. Δεν πάει άλλο με σένα, Μιχάλη. Θες να δεις τα παιδιά σου, έχω πει 100 φορές. Έλα, δες τα παιδιά σου, δεν έρχεσαι να δεις τα παιδιά σου. Μου λες είναι η μάνα σου. Άμα θες εσύ να δεις τα παιδιά σου, η μάνα μου άστηνε. Λέω λάθος, ία μου. Όχι. Εντάξει. Τα παιδιά είναι εντελώς διαφορετικό λοιπόν, κεφάλαιο μάνα, και μην μάμα, τον μπλέκετε. Μπράβο. Μπορεί να το βρεις, έχει δίκιο, είναι λίγο η γυναίκα να το πούμε και έτσι, έτσι. Έχει δίκιο σε αυτό. Πόσο καιρό έχει να δει τα παιδιά του. Και θέλω να μου πεις και εσύ, πόσο καιρό έχεις να τα δεις. Έχει, να το δει. Ένα μήνα δεν έχεις δει τα παιδιά σου γιατί είναι πεθερά σου εκεί. Ναι, γιατί είναι πεθερά μου. Αδικαιολόγητο. Αδικαιολόγητο, το ξέρω. Εγώ ξέρω ένα άνθρωπο. Και πες και αν δεν έχεις ανάγκη να τα δεις. Και... γιατί τα κάνα τότε στα παιδιά μου, να μην έχεις ανάγκη να τα δεις, τα νιώθεις, τα αγαπάς. Όχι, τα νιώθει, τα τότε όχι πεθερά δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο, ούτε ολόκληρο το Βερολίνο. Ναι, αλλά αυσευρίζει, κατάλαβε το, σευρίζει, θα με φέρει σε ένα σημείο που το οποίο θα την χτυπήσω. Και άμα το χτυπήσω για πάει γυναίκα σε. Πάρ τα παιδιά σου και βγάλε τα βόλτα. Σε ξαναγύρνατε σε μια ώρα. Πάει, σε οποιαδήποτε αστυνομία να πάει μια γυναίκα και πει ότι αυτό με χτύπησε και χωρίς να τη κάνει τίποτα, έτσι. Χωρίς να τη κάνει τίποτα, σε βάζει μέσα και δεν κοιτά απόξω. Πάρ δηλαδή, τα παιδιά σου, πήγαινε τα μία βόλτα. Μέσα, έτσι. Όχι, πήγαινε, πάρ τα παιδιά σου, πήγαινε τα μία βόλτα και ξαναγύρνε τα σε μία ώρα. Αυτό δεν είναι δικαιολογία, είπε θερά. Όχι, τώρα που η γυναίκα σου λέει ότι πρόκειται να συγχωρέσει, τι σκοπεύει να κάνει. Τι σκοπεύω να κάνω, θα κοιτά τα παιδιά μου όσο μπορώ εγώ. Τι άλλο να κάνω. Όσον αφορά τη δική σου τη ζωή, θέλω να μου πει. Τι να κάνω. Όταν μεγαλώσω τα παιδιά μου, για να σμίξω εγώ με καμία αποκλείεται αυτό το πράγμα. Γιατί εδώ δεν μπορώ να ζήσουμε τα τρία παιδιά που λέμε 120.000 πέρα το μήνα. Εντάξει, δεν πανταζήσω τα τρία παιδιά. Είναι να κάνουμε κι άλλα. Εσύ τι σκοπεύεις να κάνεις. Δεν ξέρω. Από τη στιγμή που δεν αρνείται να σου δώσει το διαζύγιο. Ναι, γίνεται. Ξέρω, πας στο αγγελιά. Θέλω να μου το δώσει, ρε παιδί μου, να τελειώνω. Το πάρεις, μάνα, όποτε θέλεις. Να πάμε αυτές τις μέρες να μου το δώσει να τελειώνω, ρε Μιχάλη. Όποτε θέλεις. Εντάξει. Όποτε θες. Θες αύριο να πάμε. Πάμε και αύριο. Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Έλα, εσύ αισθάνεσαι ότι απειλείται η ζωή σου από τον Μιχάλη γιατί, από έρωτα ή από εκδίκηση. Ναι, δεν μπορεί να, με, να θέλει να με εκδικηθεί, ξέρω εγώ. Να σε εκδικηθώ. Ναι. Πού ξέρω εγώ. Ναι, ρε Μιχάλη, έτσι είναι. Σε έχω αποδείξει τέτοιο πράγμα, σε έχω για εκδίκηση. Με εσένα με αυτά που είχα τραβήξει, τι να πω. Εγώ αυτό πιστεύω. Σε έχω μεταχειριστεί εγώ. Εγώ αυτό εσύ όταν έχεις στο σπίτι μου μέσα, εντάξει. Όταν μπαίνεις στο σπίτι μου, ναι. Που ατράνι μου πίνει, εντάξει, δεν ναι. Πειράζει κανέναν, έτσι. Ναι. Ωραία. Ναι. Τα όπλα τα έχω μέσα στο σπίτι. Ναι, τα έχετε μέσα τα έχω, στο σπίτι. Ναι. Τα έχω μέσα. Είναι λυμμένα μέσα στην ντουλάπα. Δεν ξέρω τι είναι. Τέλος πάντων, δεν είναι μέσα στο σπίτι. Δεν κάνω έλεγχο στα όπλα. Δεν φοβάσαι που σε βάζω μέσα στο σπίτι μου. Να σε σκότω μέσα στο δικό μου το σπίτι, έτσι. Να μην με παίρνει κανείς χαμπάρι. Ωραία. Και να σε έκοβα τεμάχια και σε πέταγα μέσα στην πηγάδια. Δεν φοβάσαι. Εσύ τι λες, δεν φοβάμαι. Ακέρχεσαι στο σπίτι μου. Φοβόμουν και ερχόμουν να σπίτι. Πάντως είσαι πολύ φάνταστος και φοβάμαι και εγώ τώρα. Τι? Δηλαδή, ας πούμε, τι τις λες αυτή τη στιγμή. Τις φτιάχνεις ένα σενάριο πιθανό το οποίο θα μπορούσε να υπάρχει και τις λες ότι θα την κόψεις κομματάκια, έστω και παθητικά. Μα έτσι είναι σαν να λέει. Μα έτσι είναι σαν να λέει. Λοιπόν, εγώ ξέρετε τι θέλω να σας πω. Ότι αυτή τη στιγμή βλέπω δύο ανθρώπους, ο οποίος ο ένας ισχυρίζεται ότι σε αγαπάει και εσύ ισχυρίζεσαι ότι θέλεις να σε σκοτώσει, αλλά δεν ξέρεις και γιατί. Μπορεί να είναι και από έρωτα, μπορεί να είναι και από εκδίκηση. Δεν ξέρεις ποια είναι τα αισθήματά σου. Τη μία μου λες συμπάθεια, την άλλη μου λες σύκτο, την άλλη μου λες τίποτα. Θεωρώ ότι έχετε τρία παιδιά και ότι τουλάχιστον για χάρη τους πρέπει να ξεκαθαρίσετε τα πράγματα μεταξύ σας, να συνεννοηθείτε σαν άνθρωποι. Αν πράγματι κινδυνεύεις από αυτόν τον άνθρωπο, αν αισθάνεσαι απειλή, η εκπομπή είναι εδώ, όλη η ομάδα μπορεί να σε βοηθήσει, μπορούμε να απευθυνθούμε στον εισαγγελέα. Αλλά θέλεις να σου πω ένα πράγμα. Επειδή αυτόν τον άνθρωπο τον έχεις κοντά σου
για 4 ολόκληρα χρόνια και έχει κάνει 3 παιδιά μαζί του, καλό θα είναι να ψάξει λίγο περισσότερο μέσα σου, αλλά να ψάξει και εκείνον για να ξέρει τι ακριβώ είναι αυτό ο άνθρωπο. Γιατί είναι πατέρα των παιδιών σου. Και το χρειάζεσαι αυτό να το ξέρεις. Δεν μπορεί ο πρώην σύζυγός σου, αλλά πατέρας των παιδιών σου, να είναι ικανός από τη μία να σε λατρεύει και από την άλλη να είναι έτοιμος να σε σκοτώσει. Νομίζω ότι πρέπει να εξασφαλιστείς τουλάχιστον συναισθηματικά εσύ ίδια από τον εαυτό σου. Αυτό δεν γίνεται ποτέ καταρχήν αυτό. Όσον αφορά για τις ανάγκες όλες αυτές που μου ανέφερες, όλοι εδώ θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σε βοηθήσουμε, είτε με μία δουλειά είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο περνάει από το χέρι μας. Mm. Αλλά θα σε θερμοπαρακαλέσω να κάνεις ένα πράγμα. Θα σε θερμοπαρακαλέσω να κάνεις ένα πράγμα. Να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα μέσα σου. Και αν πράγματι αποφασίσεις να τον χωρίσεις, να τον χωρίσεις. Να μην υπάρχουν πισωγυρίσματα. Να μην βρίσκεστε ξαφνικά ένα βράδυ μαζί και το επόμενο να είστε πάλι χώρια. Γιατί του κάνεις κακό. Αν πράγματι σε αγαπάει και εκείνος, και κάνεις κακό στον εαυτό σου. Αλλά και εκείνος αν σε αγαπάει, όπως λέει και όπως ισχυρίζεται, και εμένα με πείθει, καταλαβαίνεις ότι τον κομματιάζεις. Σας ευχαριστώ πολύ που μου άνοιξατε την καρδιά σας. Να είστε καλά. Χάρηκα, σύγχρονη.